Λοιπόν, επειδή κύριε Χατζηνικολάου έγινε κουβέντα για το 60-70% του μνημονίου, θέλω να πω το εξής, ότι θεωρώ πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα αυτή η κουβέντα. Είναι γεγονός ότι έγιναν εκλογές στις 25 Ιανουαρίου και ο λαός καταδίκασε απερίφραστα την μνημονιακή πολιτική. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ξεκίνησε και όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές, κυρία Χρυσόβελα. Διαπραγμάτευσης. Οπότε, τι θα κάνουμε, εάν τα πράγματα ήταν 60-70% καλά, τότε αυτή τη στιγμή θα κυβερνούσε Νέα Δημοκρατία με ΠΑΣΟΚ, θα υπήρχε η εφαρμογή όσων ορίζονταν μέσα στο email του Χαρδούπελη, περικοπή συντάξεων κτλ. Μέσα στο μνημόνιο είναι γεγονός ότι υπήρχαν, αν θέλετε, κάποιοι όροι, κάποιες λέξεις, κάποιες φράσεις, οι οποίες κινούνταν προς την κατεύθυνση τη θετική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, ας πούμε, αναφερόταν η αξιολόγηση, η οποία αξιολόγηση δεν έγινε ποτέ σωστά και όπως θα έπρεπε να είχε γίνει. Αναφερόταν η λέξη κινητικότητα, η οποία εσφαλμένα συνδυάστηκε με το πειθαρχικό μέτρο της διαθεσιμότητος. Δηλαδή, μέσα στο μνημόνιο υπήρχαν μεταρρυθμίσεις, αν θέλετε, που κινούνταν προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτά λέγατε επομένως, προεδρικά, κύριε Μητσοβελόνη. Υπήρχαν. Αυτά που σας είπα προηγουμένως. Η κατάργηση του μνημονίου όταν, που λέγατε που σας είπα ήταν το θετικό περιεχόμενο που έχει. Δεν θα απομονώνετε λέξεις. Μα δεν απομονώνω λέξεις. Το μνημόνιο. Το θετικό πρόσημο ήταν. Αφήστε με να μιλήσω. Το μνημόνιο μιλούσε για αξιολόγηση. Δεν μιλούσε για αξιολόγηση. Έγινε αξιολόγηση προς την ορθή κατεύθυνση. Δεν έγινε. Μιλούσε για κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά εγώ σας λέω τι λέγατε. Δεν λέω τι δική μας θέση. Με τη διαθεσιμότητα. Λέμε λοιπόν εμείς ότι θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση των ορθών μεταρρυθμίσεων, ότι εμείς δεν θα πούμε ψέματα, δεν θα δώσουμε ψεύτικες υποσχέσεις δηλαδή στον ελληνικό λαό και ότι οτιδήποτε εφαρμόσουμε από όσα ορθά αναφέρονταν στο προηγούμενο μνημόνιο θα κινηθούν υπέρ της κοινωνίας, εγώ υπέρ του λαού. Ακούει ο κόσμος και διότι, καταλαβαίνει. Δεν διότι η νέα, κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση αυτό το οποίο βάζει μπροστά είναι η επιβίωση του ελληνικού λαού. Εν αντιθέση με την προηγούμενη κυβέρνηση η οποία είχε προτάξει την επιβίωση των τραπεζών. Και βεβαίως σε καμία περίπτωση να μην προσπαθούμε να λέμε ότι τα πράγματα είναι τα ίδια με αυτά τα οποία υποστήριζε η προηγούμενη κυβέρνηση. Διότι υπάρχει εδώ μία θεμελιώδης διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου. Η προηγούμενη κυβέρνηση τι έλεγε, ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Εμείς λέμε λοιπόν ακριβώς το αντίθετο, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και επειδή άκουσα να πάρα πολύ κούρεμα, καλά... κυρία Χρυσοβελόνη. Ορίστε. Με εσείς επιμένετε στη θέση σας να υπάρξει κούρεμα στο... Εμείς βεβαίως και επιμένουμε στη θέση μας. Απομείωση ή κούρεμα. Εμείς βεβαίως και επιμένουμε στη θέση μας. Και θέλω να πω το εξής. Επειδή άκουσα καλά την ομιλία του κυρίου Βαρουφάκη σήμερα στη Βουλή, ο κύριος Βαρουφάκης είπε καταρχήν όχι άλλα δάνεια. Δεν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε όπως ο τοξικομανής, ο οποίος παίρνει συνεχώς τη δόση του για να αποπληρώσει εν προκειμένου τους στόχους από τα προηγούμενα δάνεια τα οποία έχουμε πάρει. Τώρα, μίλησε επίσης για απομείωση. Η απομείωση για να επιτευχθεί υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μεταξύ άρα και εσείς δεν επιμένετε στο κούρεμα, πάτε στην απομείωση. Αυτό μας λέτε. Φύγατε από τη θέση για κούρεμα και πάτε στην απομείωση. Εμείς δεν έχουμε φύγει ποτέ από την θέση της διαγραφής. Ναι. Εμείς μιλούμε για τη διαγραφή του Επονίδης όπως μιλούσαμε ευθύς εξ αρχής. Εμείς μιλούμε για την σύγκληση της Διεθνούς Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για να καθορίσει ποιο είναι το επόμενο. Η κυβέρνηση δεν τα λέει.